Καλησπέρα και σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Δεν είμαστε γκρινιάριδες. Έχετε φάει την γκρίνια της ζωής σας απόψε. Έτσι, όμως δεν είμαστε γκρινιάριδες. Είμαστε πολύ φιλόξενοι, έτσι, και προσπαθούμε απλά για το καλύτερο και το καλύτερο. Πάντα πρέπει να πούμε μια διαπίστευση. Είμαι 58 χρονών. Είμαι μηχανολόγος από το Πολυτεχνείο. Έκανα μια καριέρα 40 χρόνια περίπου στην Αθήνα και μετά βαρέθηκα, συχάθηκα και ήρθα να κάνω τον τζοπάνι. Ήρθα να κάνω τον κτηνοτρόφο. Έχω μια κόρη, έχει τελειώσει γεωπονικό πανεπιστήμιο, κάνει μεταπτυχιακό, θα έρθει και αυτή εδώ. Βοηθήστε να έρθουν όλοι εδώ. Προσπαθήστε με κάθε τρόπο να έρθουν όλοι εδώ. Στην πρώτη δημοτικού έφευγα από το σπίτι μου στη Λίμνη Ευβοίας και κατέβαινα στο δημοτικό σχολείο που ήταν στην παραλία. Όλη τη διαδρομή ακούγαμε μόνο τροκάνια. Δεν ακουγόταν τίποτα άλλο. Είμαι της τάξης του 1971. Πρώτη δημοτικού, 1971. Στα αυτιά μου ακόμα και σήμερα ακούω τα τροκάνια τα οποία ήταν στη γύρω περιοχή και στα γύρω δάση. Τα δάση δεν γεγόντουσαν όσο υπήρχαν κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, καλλιεργητές, ρητινοκαλλιεργητές και να μην πω τίποτα άλλο. Όλοι αυτοί που μπαίνανε μέσα στο δάσος και προστατεύανε το δάσος. Από τότε που σταματήσανε να προστατεύουν το δάσος και που αρχίσαμε να φοράμε τις γραβάτες, τους προδείκτες κτλ. Έγινε η κόλαση του δάντη. Είχαμε μία περιοχή όπου το πεύκο έμπαινε μέσα στη θάλασσα. Έγλυφε το πεύκο τη θάλασσα. Περάστε να δείτε τι έχει γίνει τώρα. Η κόλαση του δάντη. Έτσι, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να επιβιώσουμε. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι χειμώνα πέρασαν. Μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, όχι για τον εαυτό μου, για τους κτηνοτρόφους. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι χειμώνα περάσαμε. Οι πυρόπληκτοι, οι άμεσα πυρόπληκτοι, οι έμεσα πυρόπληκτοι. Η εντός του πυρόπληκτου Δήμου ή εκτός του πυρόπληκτου Δήμου. Δηλαδή έχει γίνει ένα συνοθήλευμα μιας κατάστασης, αλλά κανένας δεν ήρθε να ρωτήσει. Έτσι, με 600 στόματα να μου έχουν καεί, όχι μόνο εμένα, δεν μιλάω, μιλάω εκ μέρους όλων, να έχουν καεί όλες οι ζωοτροφές μας, έτσι, και να μην έχουμε ούτε στρωμνή να ρίξουμε. Ούτε στρωμνή να ρίξουμε μέσα στη λάσπη. Ένα χειμώνα που ήτανε όλο τον καιρό, μα δεν άφησε μία μέρα που να μην βρέξει. Δεν άφησε χιονοσκέπαση, χιονοκάλυψη. Μιλάμε για χιονοκάλυψη που έχουν να τη δούμε δεν ξέρω πόσα χρόνια. Πέστε μου εμένα τώρα, να έχω 600 ζώα μέσα σε στάβλους, οι οποίοι έγιναν μετά τη φωτιά, γιατί τα μαντριά μας καήκαν όλα. Έτσι, όλα τα μαντριά γύρω στο δάσος καήκαν όλα. Μόνο οι κεντρικοί στάβλοι μείνανε. Και πώς μείνανε, επειδή τρέχαμε σαν τους τρελούς τις μέρες της φωτιάς. Και να τα συνοστίζουμε αυτή τη στιγμή όλα μέσα, να γεννάνε όλα αυτά μέσα, έτσι, και οι μάνες να πατάνε τα μωρά τους. Γιατί δεν υπήρχε χώρος. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, και να μου λένε σήμερα, ξέρεις πόσο ανέβηκε το γαλά. Λέω, πόσο ρε παιδιά ανέβηκε το γαλά. Λέει, το παίρνετε ένα 10, ένα 15, δηλαδή μια αύξηση 27% από πέρσι. Έτσι. Να σας πω, η πιο απλή ζωοτροφή, το καλαμπόκι, έχει πάει 72% πάνω. Αλλά όμως εγώ παίρνω για το υποτυπώδες γάλα που βγάζω, γιατί σκεφτείτε ότι οι μισές μάνες από αυτές που είχα απέβαλαν μετά τη φωτιά. Φυσικά και θα αποβάλουν μετά τη φωτιά 3 μηνών και 4 μηνών έγκυες προβατίνες, φυσικά και θα αποβάλουν μετά τη φωτιά, μετά το σοκ αυτό που πέρασαν. Έτσι, οι άλλες μισέν που έζησαν, που κατάφεραν να γεννήσουν, έτσι, απλά πατούσαν τα μωρά τους μέσα σε ένα στάβλο γεμάτο λάσπες. Αυτό που ουσιαστικά ζητάμε είναι κάποια στιγμή, με κάποιο τρόπο, να γίνει ένα συντονισμός σε όλα αυτά τα πράγματα. Ένα συντονισμός που να μην λέει οι ημέτεροι ή μη ημέτεροι. Οι φίλοι των πολιτικών ή μη φίλοι των πολιτικών. Οι μεν, οι δε, οι ζη, από αυτό κτλ. Όταν λέμε πυρόπληκτος Δήμος, εννοούμε όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στον πυρόπληκτο Δήμο, χαίρουν δικαιωμάτων. Τελεία και παύλα. Δέχομαι οι άμεσα πυρόπληκτοι, αυτοί που κάηκαν κάποια ζώα τους, που στο κάτω-κάτω, να το πω και διαφορετικά, αυτών που κάηκαν τα ζώα τους έχουν λιγότερα.
έχουν λιγότερη ανάγκη από έναν ο οποίος δεν του κάηκαν τα ζώα. Έτσι, κάποιος συντονισμός, αδερφέ μου, κάποια στιγμή, να τα βάλουμε κάτω. Έκανα ένα τεράστιο αγώνα να φτιάξουμε ένα συνεταιρισμό. Ένα συνεταιρισμό για να πάμε μπροστά. Να πάμε μπροστά τον κλάδο, να πάμε μπροστά τους... εδώ που τα λέμε, άμα πεις σε κανέναν είμαι τσοπάνης, έτσι, θα σου πεις σε χαμηλού επίπεδου. Όχι, δεν είμαστε χαμηλού επίπεδου. Είμαστε υψηλότατου επίπεδου άνθρωποι και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ακόμα ψηλότερα. Και γι' αυτό και το συνεταιρίζεστε και γι' αυτό και κοπιάζω και αγωνίζομαι και τα λοιπά και τα λοιπά, για να φέρω μία κατάσταση σε μία σωστή βάση. Βοηθήστε όσο μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τον χρόνο που σας έφαγα.